Λοιπόν, βλέπετε το κούλι τώρα δεξιά του κάστρου, αυτό το φλούριο. Γύρω-γύρω, σε γκρι μάρμαρο, είναι οι γρίπες, είναι το λιοντάρι με τα φτερά, το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου. Όπου υπάρχει ενετικό κτίριο, υπάρχει και αυτό και στην Πελοπόννησο. Δεξιά, το βλέπετε τώρα εδώ, το μικρό λιμανάκι, το ενετικό, πάλι τα νεόρια μπροστά μας. Εδώ μπροστά μας αριστερά που βλέπετε αυτά τα κτίρια είναι ενετικά και μπροστά από αυτά τα κτίρια είναι 25η Αυγούστου, έτσι ονομάζεται ο δρόμος, που είναι πεζόδρομος και φτάνει μέχρι το ξενοδοχείο σας. Εδώ όπως βλέπετε θα δείτε διάφορες ταβέρνες που μπορείτε να πείτε να φάτε αν θέλετε να είστε κοντά στη θάλασσα. Εμείς θα μιλήσουμε, ναι. 25η, έλα, έξυπνη. 25η Αυγούστου είναι η μέρα του Αγίου Τίτου. Τίτου, ναι. Ο Απόστολος Τίτος ήρθε μαζί με τον Απόστολο Παύλο στη Κρήτη και τον Παύλος τον άφησε σαν τον πρώτο επίσκοπο της Κρήτης. Σύμφωνα τώρα με την παράδοση, τον έθαψαν στη Μεσαρά που είναι η παλιά εκκλησία του Αγίου Τίτου, οι ενετοί πήραν τα οστά και μας τα δώσαν πριν 48 χρόνια πίσω. Εδώ τώρα δεξιά και αριστερά βαθιά βλέπετε αραβικά σπίτια. Η εκκλησία αυτή που έφτιασαν οι ενετοί είναι του Πέτρου και Παύλου πάνω στα αραβικά σπίτια. Γιατί ξέρετε, σε όλο τον κόσμο η μια πόλη χτίζεται πάνω στην άλλη. Εδώ μπροστά μας είναι το ιστορικό μουσείο. Εδώ μέσα υπάρχουν τα πάντα μετά Χριστό. Το αρχαιολογικό που θα επισκεφθούμε εμείς αργότερα είναι προ Χριστού. Το ιστορικό μουσείο που έχουμε και πολλά από τη ζωή και τα βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη και τις δύο εικόνες του El Greco, οι μοναδικές εικόνες που υπάρχουν στην Κρήτη, στον τόπο που ο El Greco έζησε 25 χρόνια. Ο Ψιλωρίτης. Όχι αυτό που βλέπετε τώρα δεξιά που έχει την χρυσούλα πάνω, αυτό είναι ο Στρούμπουλας. Είναι ένα μέρος του Ψιλωρίτη, δεν είναι το υψηλότερο μήνυμα εδώ. Πιο αριστερά του. Α, πιο αριστερά είναι. Όταν πηγαίνουμε μεθαύριο που θα πηγαίνουμε στη Χεστό, θα το δείτε καλύτερα. Εδώ τώρα ανάμεσα εδώ υπάρχουν και παλιά σπίτια από τις διάφορες εποχές. Γύρω-γύρω είναι τα ενετικά τείχη που χτίστηκαν το 16ο αιώνα σύμφωνα με το σχέδιο του Σαμικέλη, ενός ενετού. Και εδώ είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που δείχνει την Κλωρίδα και την Πανίδα της Κρήτης. Εδώ το πράσινο κτίριο. Εδώ μπροστά μας είναι ο Στρούμπουλας, ένα μέρος της οροσειράς του Ψιλωρίτη. Στην Ιταλία έχουν το Στρόμπολι, εμείς έχουμε το Στρούμπουλα. Και παντού δεξιά μας πάλι εδώ βλέπετε ένα μέρος των τυχών.